Leverkusen και All Blacks έρχονται απόψε αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού. Η Leverkusen από τη μία, η οποία χρειάζεται την νίκη σήμερα για να εξασφαλίσει το εισιτήριό της για τα play-off. Αν ιτηθούν σήμερα οι άσπροι, την θέση τους θα πάρουν οι Fleet Tropics. Εκείνοι θα είναι που θα καταλάβουν την τέταρτη θέση, καθώς την ισοβαθμία υπερέχουν. Από την άλλη, All Blacks, στην τελευταία τους αναμέτρηση, αδιάφοροι βαθμολογικά, με ρεκόρ 3-12. Είναι μερικού που μετράνε μέχρι στιγμής, 7 νίκες και 8 ήττες. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Και το τζάμπολ πάει στα χέρια των All Blacks. Με τον Μπούρο να αφήνει στον Τσαλουκίδη. Θα είναι και πάλι. Ο Μπούρος δεν θα βρει κανέναν. Τριμής οργάνωνε την πρώτη επίθεση των Leverkusen. Χρονόπουλος, ανενόχλητος για τρεις, θα στοχίσει. Χρονόπουλος, νομίζω ήταν, όχι. Δεν έχουμε και το φάουλ. Ο Δαλέτζας είναι αυτός που αστόχησε νωρίτερα στο τρίποντο. Πρώτο ματικό για τους All Blacks, τρεμής. Σηκώνεται, θα αστοχίσει ο Χρονόπουλος. Η μπαλά παραμένει στην κατοχή των Leverkusen. Παρολίγο το να γίνει το λάθος, ο τρεμής κρατάει. Θα πάρει και το τρίποντο από την κορυφή, θα βρει σίδερο. Στη γωνία ο Πατσόγλου. Φάουλ του Μουστάκα. Πρώτο ομαδικό και για τους Leverkusen. Στην επαναφορά τώρα οι All Blacks. Είναι ο Τσαλουκίδης. Βρίσκει τον διάδρομο, θα εκτελέσει άστοχα. Το 0-0 παραμένει στο μάτς. Από τα αριστερά ο Τρίμης, πρώτο καλάθι στον αγώνα. 2-0. Καλουκίδης κρατάει για τρεις ο Μπούρος, ψηλοσούτα στο χώρο τόσο και η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Σχεδόν 2 λεπτά έχουμε διανύσει το παιχνίδι. Σκορ έχουν καταφέρει να βρουν μόνο οι Leverkusen, από την άλλη All Blacks ψάχνουν ακόμα το πρώτο τους καλάθι. Ταλέτζας αφήνει στον Τρίμη που δίνει και το screen. Χρονόπουλος, Τρίμης, πάει προς τα μέσα, θα πέτυχε το καλάθι, 4-0. Σαμαρτζής, Μπούρος και πάλι για τον Σαμαρτζή, κόντρα σε 2, μαζεύει το rebound η κυβερνούχος ομάδα, τον Δαλέτζα. Ο οποίος πιέζεται αλλά καταφέρει να πέρασει στο κέντρο. Πάκας, θα πάει μέχρι μέσα αλλά θα πατήσει η γραμμή. Λάθος για τους Leverkusen. Καλουκίδης. Πάει μόνο στη τη φάση, θα βρει σίδερο. Δαλέτζας κατεβάζει. Δείχνει την κίνηση που θέλουν να κάνουν οι συμπαίκτες του. Κρατάει ο Δαλέτζας. Μουστάκας
στον Τρίμη. Πάνω το Σερβατίδης. Τρίμης βγάζει έξω. Χρονόπουλος εκτελεί για 3. Άσμοχο το σουτ. Θα καταλήξει airball. Παράμενει το 4-0. Οι All Blacks ακόμα ψάχνει το πρώτο του καλάθι. Με 6-26 ακόμα να πούμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Η εκτέλεση άστοχη, Τσαλουκίδης βγάζει έξω. Το τρίποντο άστοχη και αυτό από τον Σερβατίδη. Βαλέτζα ζητάει από την ομάδα του να βγει γρήγορα μπροστά. Θα πάρει και πάλι. Τρίμης. Να πάει προς τα μέσα, κλείστηκε και έκανε την λάθος πάσα. Καλυσκίδης, τον δυσκόλεψε και λίγο ο συμπαίκτης του και θα γίνει τελικά το λάθος. 2-2 τώρα στην επίθεση, Τρίμης πάει μόνος του και θα κάνει το 6-0. 6-0 με 3 καλάθια του Τρίμη, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει βρει σκορ μέχρι στιγμή στο μάτς. Θα έρθει το πρώτο καλάθι, θα έρθει. Διαχείρος Πατσόγλου για το 6-3. Από κοντά ο Μουστάκας, 8-3. Τσαλουκίδης με το δεξί, θα καταλήξει το καλάθι μπάλα. Μουστακάς εκτελεί από το πλάι. Μάζεται το rebound ο Πατσόγλου. Και είναι και αυτός που κατεβάζει για να αφήσει στον Σαμαρτζή. Φάουλ τώρα από τον Μπούρο. Στον Καρπουζλή. Όχι, να δούμε τι έχει δοθεί. Όχι, μπάλα. Είναι για τους All Blacks, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Μπούρος εκτελεί από την κορυφή, δεν θα βρει στόχο. Μάλιστα ο Καρπουσλής στο rebound και αφήνει τον Δάλετζα. Θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του, αλλά η πάσα του είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Και έτσι θα γίνει το λάθος από τους Neverkuppen. Συνεργασία Μπούρου Τσαλουκίδη, ο τελευταίος βρίσκει τον Σαμαρτζή. Θα πετύχει το καλάθι εκείνος, θα πάρει και το φάουλ. 8-5. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει. Για το 8-6. Τρίμης. Βαλέτζας για 3, άστοχος. Το rebound στα χέρια του Σαμαρτζή. Μπούρος αφήνει στον Τσαλουκίδη. Από τα αριστερά πάει ο Χερβατίδης. Δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Τρίμης γρήγορα μπροστά. Στο σίδερο η προσπάθειά του. Τέλεση για 3, έμειναν ενόχλητος ο Δημητρόπουλος, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. 3 λεπτά ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπροστά είναι Neverkuppen. Τσαλουκίδης για 3 υποπίεση. Πατσόγλου πήδηξε μόνος του για το rebound. Πατώντας τη γραμμή θα στοχίσει ο Σερβατίδης. Δεν έπαιξε το rebound.
τον All Blacks. Σαλουκίδης, Μπούρος, για τρεις άστοχος ο Σαμαρτζής. 3 λεπτά ακόμα για τους All Blacks. Μπούρος εκτελεί κάπως άτσαλα. Θα γίνει τώρα και το φάουλ από τον Σαμαρτζή για να σταματήσει την επίθεση των Νεβερκούπεν. Δημητρόπουλος θα εκτελέσει. Καρπούς λύσει εκεί για το επιθετικό rebound και θα πάρει το φάουλ από τον Σαμαρτζή. Τρίτο ομαδικό των All Blacks. Στη γραμμή των βολών ο Καρπουζλής. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, 0-2. Σαλουκίδης πήρε πάνω την προσπάθεια. Τρίμις πιέζεται, καταφέρει να περάσει, με το δεξί θα τελειώσει η φάση. 16. Συνεχίζει να προσφέρει επιθετικά ο Τρίμις. Σαμαρτζής. Φάουλ για τους All Blacks. Είναι χαμηλά η παράβαση. Μουστάκας τώρα πέρασε στο μάτι για τους Νεβερκούπεν. Πιέζεται το Τσαλουκίδης και θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Δημητρόπουλος για τρεις. Τώρα που κάνει το χάτερη μπάλα. Καλουκίδης. Η μπάλα στον Μπούρο. Και από εκεί στον Σαμαρτζή. Από το πλάι εκεί δώσε βάλε και ύψος. 18. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Στο συν 2 είναι Βερκούπεν. Δημητρόπουλος εφέλει από τα δεξιά. Υπό την πίεση του Πατσόγλου δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Του δίνει και το χέρι και ο αντιπαλός του. Ούρος, ωραία πάσα του. Την κατάλαβε αργά ο σπέκτης του. Σαμαρτζή στο φλόουτερ άστοχο. Δημητρόπουλος κάτσε γρήγορα μπροστά τον Χρονόπουλο. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση η Νεβερκούπεν. Τρίμις κρατάει 14 λεπτά ακόμα. Δημητρόπουλος θέλει να περάσει την πάσα, δυσκολεύτηκε ωστόσο. Χρονόπουλος επιμένει. Η μπάλα είναι για τους All Blacks ωστόσο. 0,9 απομένουν στο ρολόι. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Πάλα στον Τσαλουκίδη, θα την πετάξει εκείνος πίσω από το κέντρο, αλλά δεν θα πετύχει κάτι. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, Νεβερκούπεν All Blacks, 18. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους Νεβερκούπεν να ξεκινάνε δυνατά, με ποιον άλλον, με τον Τρίμι. Ο οποίος είχε γρήγορα μπροστά για το 12-18. Λευτεράκος γυρίζει, θα στοχίσει. Σταμάτησε τώρα το παιχνίδι. Έχουμε εκεί μια συμμαχία ανάμεσα
μάρτυρης από τους δύο διαιτητές. Συζητή συνέχεια τώρα ανάμεσα στον διαιτητή και τον Ελευθεράκο. Μπάλα ένα για τους All Blacks. Το 18 το σκορ υπενθυμίζουμε. Φάουλ τώρα. Δεν έχουμε φάουλ, είναι η κατοχή, είναι για τους All Blacks. Ελευθερά Κωνστάχνη συμπαίκτη. Το φάουλ τώρα από τον Καρπουσλή. Πρώτο ομαδικό τον Νεβερκούπεν. Θα στοχίσει από το πλάι ο Ελευθεράκος. Δημητρόπουλος για τρεις, άστοχος. Εκτέλεση υποπίεση στο σίδερο. Το rebound στα χέρια του Μουστακά. Περνάει ο Δημητρόπουλος, ωραία, θα φτάσουμε στο τέλος, 14-8. Και time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, το σκορ στο 14-8, σε συν 6 Νεβερκούπεν. Σαμαλής. Το σούτ θα στοχίσει ο Καλλιόρας. Ανάμεσα στους τρεις, δεν μπορεί ο Σαμαρτής. Τρίμης, γρήγορα μπροστά. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μπάλα για τους All Blacks. Πήρε με την κατάσταση ο Καλλιόρας. Σαμαρτής γυρίζει και εκτελεί. 14-10. Δημητρόπουλος. Η μάχη εκεί κάτω από την ρακέτα. Η μπάλα είναι για τους Νεβερκούπεν. Τρίμης κρατάει. Εκτελεί από την κορυφή. Δεν θα του κάνει το χατήρι, μπάλα πήγε και πήγε. Μαζί. Ο Καλλιόρας. Λεφεράκος. Πιέζεται, βρίσκει και ένα μικρό διάδρομο. Τρίμης, 2-2 στην επίθεση. Ωραίο καλάθι το αλεύου για τον Δημητρόπουλο. 16-10. Σαμαντζής εκτελεί από το πλάι. Καρπουζλής καθαρίζει το rebound. Ψάχνει συμπαίκτη τώρα. Στακάς αφήνει στον Τρίμη. Κλείνεται από δύο, θα κάνει βήματα. Λάθος για τους Νεβερκούπεν.
Γιωράς με το δεξί, δεν θα βρει στόχο. Μητρόπουλος πιέζεται αυτόν με Τσαμαλή. Ψάχνει συμπαίκτη, σταματή και την τρίπλα. Τρίμης, πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 18-10. Ο Καλλιόρας οργανώνει. Σαμαρτζής προσποιείται, πάει μέχρι μέσα με το δεξί, θα τελειώσει αδύναμα. Δημητρόπουλος καταφέρει να πάρει το rebound. Δημής πιεζόμενος, φτάνει μέχρι το τέλος και θα πετύχει το καλάθι. 20-10, τα έβαλε με όλους ο Τρίμης και έφτασε μέχρι το δίποντο. Στο συν 10 πλέον είναι Βερκούπεν, σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Το δεξί, δεν θα βρει στόχο ο Χερβατίδης, η μπάλα είναι για τους All Blacks. Δεν έχουμε τώρα το time out. Συνέχεια στο match για τον Καλλιόρα να περνάει τον Τσαμαλή. Γυρίζει εκείνος υπό την πίεση του Μουστάκα, επιμένει. Τσαμαλής θα βρεθεί στο έδαφος. Βήματα από τον Τσαμαλή, αυτό αποφάσισε ο διαιτητής. Καλέτζας, Χρονόπουλος, θα πάρει το φάουλ. Είναι το πρώτο ματικό των All Blacks. Και θα πάει στη γραμμή των βόλων τώρα ο παίκτης των Νεβερκούπεν για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βόλες. 6 η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, 0-2, ψηλότερα από όλους ο Ελευθεράκος για να γράψει το rebound. Πατσόγλου, θα γίνει το λάθος, αλλά έχει υπάρξει φάουλ, έχει προηγηθεί φάουλ πριν το κλέψιμο από τον Χρονόπουλο, ο οποίος το παραδέχεται τώρα. Πατσόγλου, βγάζει απέναντι στον Μπούρο. Πάει κόντρα σε δύο εκείνος, θα βρεθεί και στο έδαφος. Η μπάλα είναι για τους Νεβερκούπεν. Τέσσερα και 11 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά οι γηπεδούχοι. Δημητρόπουλος θα το πάρει τώρα. Ο rebound στα χέρια του Πατσόγλου. Μπούρος στον Τσαμαλή. Τσαμαλής θέλησε να βρει τον Ελευθεράκο. Ο Μπούρος κρατάει 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τους All Blacks. Ελευθεράκος δεν είχε δει το ρολόι και θα πάει και θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Λάθος για τους φιλοξενούμενους. Τρίμης. Βγάζει έξω στον Χρονόπουλο. Πάει γρήγορα μπροστά εκείνος. Πατσόγλου. Κατέβαση για τους All Blacks. Πάτσε γραμμή. Ο Καλλιόρας ακόμα ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα καλέσουν τώρα το time out. Συνέχεια στο match, στο συν 10 παραμένουν οι Νεβερκούπεν, 20-10. Τρίμης
θα πάρει την προσπάθεια, ελευθερά από το rebound και το foul από τον Καρκουσλή. Είναι το τρίτο ομαδικό των Νεβερκούπεν. Κουρός εκτελεί, θα στοχίσει. Πάει ο rebound του Τσαμαλή. Πατσόγλου είχε χώρο. Δεν εκτέλεσε κατευθείαν, έκανε την προσπίση, την έφαγε ο Δημητρόπουλος. Και ήρθε το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Πατσόγλου. Τέταρτο ομαδικό των Νεβερκούπεν, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι λόγω στην πρώτη. 20-11. Έξω η δεύτερη, μία στη σημεία στους δύο. Ελευθεράκος είναι εκεί για το επιθετικό rebound, αλλά δεν θα βρει το καλάθι. Πάλι από τον Τσαμαλή. Τρίμις με το δεξί. Μάζευε το rebound ο Ελευθεράκος. Καμαλής παίρνει. Γυρίζει ο Μπούρος με το δεξί, θα βρει το καλάθι. 20-13. Τσαμαλής περνάει στον Μπούρο, έχει πάλι πλάτη εκείνος απέναντι από τον Καρπουσλή, θα στοχίσει. Τρίμις κατέβαζει γρήγορα και πάλι. Πάει μέχρι το τέλος, θα πάρει το φάουλ. Ο Μπούρος είναι αυτός που έκανε το τρίτο φάουλ των All Blacks και στέλνει τον Τρίμις στις βολές. Έτοιμος για την πρώτη. Θα τη χάσει. Τρίμις είναι έτοιμος και για την δεύτερη βολή του. Θα τη χάσει και αυτή. Επιθετικό λοιπόν του Καρπουσλή. Την μπαλά και πάλι στα χέρια του Τρίμι. Για τρεις, άστοχος ο Θεονόπουλος. Έδαφος ο Δημητρόπουλος, η μπάλα παραμένει στα χέρια των All Blacks. Φάουλ τώρα στον Πατσόγλου. Είναι το πέμπτο ομαδικό των Νεβερκούπεν. Και έτσι έχουμε βολές. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τους All Blacks, οι οποίοι έχουν ένα φάουλ να δώσουν στην δεύτερη περίοδο. Εύστοχος στην πρώτη. 20-14. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. Στους 5 διαφορά. 20-15. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καλέτσα στον Δημητρόπουλο.
είναι με κοντύτερο αντίπαλο ο Μουστάκας. Έχουμε από ένα φάουλ σε Τσαμαλή και Μουστάκα. Φορά είναι Βερτούπεν. Κάρπους λύση που δέχεται μακριά. Βαλέτζας στον Τρίμι. Ένα δευτερόλεπτο, δεν είχε το ρολόι ο Τρίμις. Δεν τον ενημέρωσαν και οι συμπαίκτες τους και έτσι η μπάλα θα μείνει στα χέρια των Νεβερκούπεν. 3-3 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαμαλή. Έχει χώρο εκείνος για να εκτελέσει και να το κάνει. 20-18. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Νεβερκούπεν. 9 δευτερόλεπτα, Τρίμις. Περνάει πάσα του για τον Καρπουζλή, δεν θα τελειώσει εκείνος από κοντά. 1 δευτερόλεπτο δεν εκτελούν οι All Blacks και έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Νεβερκούπεν All Blacks 20-18. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Νεβερκούπεν All Blacks στο σημερινό μάτς εδώ στο Σπάρτακο. Οι Νεβερκούπεν θέλουν την νίκη για να πάρουν την πρόκληση για τα play-off. Αν ιτηθούν σήμερα, την θέση τους θα πάρουν οι Flint Tropics. Από την άλλη, οι All Blacks αδιάφοροι στο σημερινό μάτς, αδιάφοροι βαθμολογικά. Θέλουν να κλείσουν με νίκη την σεζόν. Γυρίζει ο Δημητρόπουλος να στοχίσει, ξεκινάνε άστοχα οι δύο ομάδες. Ελευθεράκος, θα περάσει η πάσα του. Παλιώρας. Τσαλουκίδης, η εκτέλεση άστοχη από τον Χερβατίδη. Τρίμις κατεβάζει. Περνάει στον Δημητρόπουλο. Από κοντά ο Μουστάκας θα δεχτεί το κόψιμο του Ελευθεράκου. Ωραία η πάσα, θα την κάνει ασίστο ο Τσαμαλής. Τον βρήκε ωραία ο Χερβατίδης. Ισοπαλία στο μάτι 20-20. Τρίμις είναι το διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound του Καρπουζλή, ο οποίος θα πάρει το foul, θέλει να πετύχει το καλάθι. Ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Πρώτο ομαδικό για τους All Blacks. Μέσα η πρώτη, 21-20. Εκτέλει και την δεύτερη. Μαζεύει το rebound ο Ελευθεράκος και αφήνει στον Τσαμαλή. Τσαλουκίδης κρατάει, θέλει να πάει ανάμεσα τους αντιπάλους και αύριο το στόχο 21-22. Προβάδισμα για τους All Blacks. Νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη φορά που περνάνε μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Τρίμις εκτελεί για τρεις, αστοχός. Μπάλα κατάλληλη εκτός από τα χέρια παίχτη του τον Νεβερκούπεν. Ελευθεράκος, τον παρενοχλεί ο Καρπουζλής.
Τρίμης. Πάει μέχρι μέσα, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα στα αυτιά. Δεν εδώ παίχτης τον Νεβερκούπεν. Καλουκίδης γυρίζει. Καλλιόρας. Ελευθεράκος από αρκετά μακριά, αποφασίζει να εκτελέσει, δεν θα βρει στόχο. 21-22 παραμένει. Τρίμης έχει λίγο χώρο, θα πάει μέχρι μέσα. Rebound από τον Τριβατίδη. Καλουκίδης κατεβάζει, τον πιέζει ο Τρίμης. Καλλιόρα σταματάει, εκτελεί, θα στοχίσει. Rebound από τον Καρπουσλή. Καλέτζας. Συλλήπασε για τον Μουστάκα. Θα κάνει βήματα εκείνος. Καλλιόρας αφήνει στον Τσαλουκίδη. Εκτελεί για τρεις εκείνος. Αστοχός. Δεν μπήκε στο καλά την μπάλα. Καλέτζας. Γρήγορη επίθεση για τους Νεβερκούπεν από τα αριστερά. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Θα κάνει και το φάουλ στον Τσαλουκίδη. Καλλιόρας. Τσαλουκίδης εκτελεί, δεν είναι καλό το σουτ. Καλέτζας κατεβάζει. Οργανώνει την επίθεση στον Νεβερκούπεν. Καλέτζας πάει μόνος του. Κάρπους λύσει το επιθετικό rebound. Θα βρεθεί και σε έδαφος. Θα γίνει ωστόσο το λάθος από τους Νεβερκούπεν. Έχουμε μπρος πίσω. Μπάλα για τους All Blacks. Τσαλουκίδης, 5:35 ακόμα για το τέλος της περίοδου. Οι All Blacks έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα. Ελευθεράκος γυρίζει, υποπίεση, θα βρει στόχο. 21-24. Στο συν 3 πλέον οι All Blacks. Πάει μόνο στο Χρονόπουλο, στο αυτοχύσι. Ελευθεράκος το rebound. Αφήνει στον Τσαλουκίδη. Τσαλουκίδης παίρνει το screen. Θα δεχτεί το κόψιμο. Έχουμε αντιαθλητικό φάουλ από τον Ελευθεράκο, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Έτσι. Θα πάει στην γραμμή ο Χρονόπουλος. Ωστόσο, οι βολές θα εκτελεστούν μετά το time out. Στη γραμμή ο Χρονόπουλος θα εκτελέσει μια βολή από το αντιαθλητικό φάουλ. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη θα στοχίσει. Η μπαλά είναι για τους Νεβερκούπεν. Δημητρόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Rebound, το rebound στους ασπρούς. Τρίμης, σύνταχος θα βρει στόχο. 22-24 το σκορ. Στο συν 2 θυμίζουμε οι All Blacks, οι οποίοι έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα στο τρίτο δεκάλεπτο, για το οποίο έχουμε ακόμα 4,5 λεπτά μέχρι το φινάλε. Μουρός στον Πατσόγλου. Σαμαλής. Από κοντά ο Πατσόγλου, είναι και ο Μπούρος για το επιθετικό rebound και για το καλάθι.
22-26. Βαλέτζα, καλάθι για φάουλ. 24-26, είδε τον διαδρόμο Βαλέτζας. Πήγε μέχρι το τέλος. Και μια βολή να εκτελέσει. Έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή, εκτελεί, θα στοχίσει. Τώρα πάμε στα χέρια του Δημητρόπουλου. Κρατάει εκείνος, παίζει με τον Καρπουσλή. Χρονόπουλος πιέζεται, θα γίνει το κλέψιμο, έχουμε παράβαση των δευτερολέπτων. Πατσόγλου, η εκτέλεση από το πλάι, αστοχή από τον Σαμαρτζή. Χρονόπουλος, βγάζει έξω στον Δαλέτζα. Δημητρόπουλος, πάνω το Τσαμαλής, γυρίζει ο Δημητρόπουλος, έχουμε βήματα. Έχασε την ισορροπία του και ο παίχτης των Νεβερκούπεν. Βρέθηκε στο έδαφος και έκανε το φάουλ. Σαλουκίδης, Πατσόγλου. Παρέμβαινε ο Δαλέτζας, η μπάλα θα καταλήξει εκτός και είναι και πάλι για τους All Blacks. Καταφέρει να υποδεχτεί. Πιέζεται και θα γίνει το φάουλ από τον Δαλέτζα. Σαλουκίδης. Του δίνει το σκρίνο ο Κούρος. Κρατάει ο Σαλουκίδης με 9 δευτερόλεπτα στην διάθεση της All Blacks, θα γίνει το κλέψιμο. Χρονόπουλος πάει μόνος του, θα δεχτεί την τάπα από τον Μπούρο, ο οποίος ακολούθησε τη φάση. Άπλησε το χέρι του και έκοψε τον αντίπαλό του. Δημητρόπουλος πάει μέχρι μέσα, άτυχος ο Δημητρόπουλος, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Ο Δαλέτζας. Η μπάλα είναι για τους All Blacks. Αντιδράει έντονα ο Πατσόγλου. Η μπάλα είναι για τους All Blacks. Χρονόπουλος θα κάνει το κλέψιμο, τον κυνηγάει ο Μπούρος, θα στοχίσει. Ο Χρονόπουλος τον έτελα φοβήθηκε και από την πίεση του Μπούρου. Και έχουμε το time out. Συνέχεια στο μάτς, 24-26, οι All Blacks κρατάνε το προβάδισμα. Πατσόγλου, από κοντά ο Τσαμαλής, δεν θα ευστοχίσει, επιθετικό rebound, ούτε τώρα θα έρθει στο καλάθι και τρίτη ευκαιρία για τους All Blacks. Την μπάλα θα καταλήξει εκτός. Τέλος.
θα πάρει το φάουλ από τον Πατσόγλου και θα εκτελέσει. Δύο βολές. Ήταν το τέταρτο φάουλ των All Blacks, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Ας το έχω στην πρώτη. Αστόχος και στη δεύτερη. Έψαξε την μακρινή πάσα ο Σαμαρτής, αλλά προτίμησε τον Τσαλουκίδη. Και πάλι ο Σαμαρτής. Τσαμαλής από τα αριστερά. Θα βρει σίδερο. Ο διαιτητής σταμάταει το μάτς, καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Τσαμαλής. Όλα καλά. Έδειξε και λίγο να ενοχλείται από το γόνατό του. Δεν βλέπω να είναι κάτι σοβαρό. Τρίμις. Μητρόπουλος από μέσα, πόσος είναι στοχός. 26-26. Στην ισοπαλία και πάλι το παιχνίδι. 1-10 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κουρός ο Σαμαρτής. Σταματάει, εκτελεί. Η μπάλα στα χέρια του Δημητρόπουλου και από εκεί στον Χρονόπουλο. Καλέτζας θα κάνει βήματα. Ξεκίνησε την προσπάθεια του πριν σκάσει την μπάλα στο παρκέ. Έτσι θα κάνει το λάθος και θα χάρισε την κατοχή στους All Blacks. Σαράντα έξι τέσσερα λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Τσαλουκίδης αφήνει στον Μπούρο. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Από μία επίθεση λογικά θα έχουν οι δύο ομάδες. Καλέτζες αφήνει στον Τρίμι. Τρεις παίχτες τον κλείνουν και θα τον αναγκάσουν να κάνει βήματα. Τέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για τους All Blacks. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Νεβερκούπεν. Καλουκίδης. Πατσόγλου που από κοντά ο Μπούρος θα αστοχίσει. Το rebound στα χέρια του Τσαλουκίδη. Εκτελεί με ύψος και πάλι ακόμα ένα εξαιρετικό rebound. Δεν θα έρθει καλά τώρα. Αλλά θα πάρει το φάουλ ο Μπούρος. Αδυνάτησαν εκεί να καθαρίσουν την φάση οι Νεβερκούπεν. Απανότα rebound για τους All Blacks και τελικά οι φιλοξενούμενοι θα πάνε στην γραμμή των βολών με 1,2 να απομείνει στο ρολόι για όποια ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα συνέχεια. Ακόμα μια προσπάθεια. Έστωγος και στη δεύτερη. 26-28, ένα δευτερόλεπτο. Σάκας θα πασάρει. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Νεβερκούπεν All Blacks, 26-28. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά τους All Blacks με 26-28. Στην επίθεση είναι Βερκούπεν. Ωραία η πάσα του Τρίμι, θα την κάνει άσυστο ο Κάρλος Μπουσλής. 28-28. Πρέπει να είσαι το μάτσι γηπεδούχη. Κερβατίδη σηκώνεται και εκτελεί. 28-30. Καλέτζας βγάζει έξω. Ο Μητρόπουλος αφήνει στον Τρίμι. Του δίνει χώρο ο Καλλιόρας. Ο Μητρόπουλος πάντα γερά, θα σηκωθεί, θα στοχίσει.
παίζουν ψηλά. Είναι Εβερκούπερ και θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Καλαπούσλης ανενόχλητος θα αφήσει την μπάλα με το δεξί. Το καλάθι για το 30-30. Μούρος. Τσερβατίδης. Εκτελεί ο Καλλιόρας στο πλάι. Καλονόπουλος έχουν χώρο. Είναι Εβερκούπερ αλλά δεν μπόρεσαν να βγάλουν τον ευνηδιασμό. Δημητρόπουλος. Πάει προς τα μέσα, πατάει γερά και εκτελεί. 32-30. Προβάδισμα για τους Εβερκούπερ. Μπούρος ψάχνει πάσα, βλέπει τον Τσερβατίδη. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα βρει σίδερο. Τώρα πάνω στα χέρια του Ελευθεράκου. Θα στοχίσει εκείνος από κοντά. Χρονόπουλος 2-2 στην επίθεση. Το φλόουτερ άστοχο από τον Χρονόπουλο. Κυνηγάει τη φάση. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Καρπουζλή, ο οποίος θα πάει μέχρι το lay-up. 34-30. Το συν 4 στην Εβερκούπεν. Και αναγκάζουν τους All Blacks να καλέσουν time-out. Οι Εβερκούπεν έχουν καταφέρει να πάρουν και πάλι το κοβάσμα στα χέρια τους. Το συν 4 βρίσκονται αυτή τη στιγμή με 7-35. Να απομένουν ακόμα για το τέλος του μάτς. Τσερβατίδης από μέση απόσταση, 34-32. Τρίμης. Του φτιάχνει χώρο ο Δημητρόπουλος. Τρίμης. Δεν είναι καλή πάσα του, είναι κάπως χαμηλή για τον Καρπουζλή. Ωστόσο εκείνος κατάφερε να αποδεχτεί την πάσα για να εκτελέσει αλλά άστοχα. Ελευθεράκος πιέζεται και θα πάρει τελικά το φάουλ. Μπούρος. Σαμαρτζής. Από κοντά ο Χερβατίδης θα στοχίσει. Είχε απλωμένα χέρια μπροστά του. Δημητρόπουλος ανενόχλητος από τη γωνία, εύστοχος, 37-32. Εκτελεί ο Δημητρόπουλος και πάει την ομάδα του στο συν 5. Τρεβατίδης, Καλλιόρας από κοντά, θα λιωθεί η προσπάθειά του. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός και θα παράμενε στους All Blacks. Δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ελευθεράκος παίρνει και εκτελεί. Ερμπόλ η προσπάθειά του. Τρίμης. Σηκώνεται ο Καρπουζλής. Ο Δημητρόπουλος δεν σχόλειται, θα στοχίσει. Καλλιόρας. Παίρνει ο Μπούρος, ο οποίος είχε από τα μαρκαρίσματα. Και έχουμε το φάουλ από τον Μουστακά. Δεύτερο ομαδικό τον Εβερκούπεν. Ελευθεράκος, πολύ δυνατό το τελείωμά του. Καλέτζας. Περιγόρα μπροστά η Εβερκούπεν, ρίχνουν τώρα ταχύτητα. Δημητρόπουλος, έχει και πάλι χώρο. Θα του κάνει το κόψιμο ο Ελευθεράκος. Αλλαγές για τους All Blacks.
Τσαμαλής και... και Πατσόγλου θα περάσουν στο μάτς. Δημητρόπουλος θα πάρει το φαουλ, δεν ξέρω αν μετράει. Μέτραει το καλάθι κανονικά. Όχι, να δούμε. Χαμηλά, λέει ο διαιτητής. Το 37-32 παραμένει. Δημητρόπουλος αποφασίζει να εκτελέσει και καλά κάνει. 40-32. Δεύτερο τρίποντο του Δημητρόπουλου στο 4ο δεκάλεπτο. Πάει την ομάδα του στο σύν 8. Πατσόγλου στον Σαμαρτζή για 3 εκείνος, δεν θα απαντήσει. Σαμαλής είναι εκεί να πάρει το εξαιρετικό rebound, γυρίζει. Η πάσα του για κανέναν, βγαίνει άμυνα από τους Νεβερκούπεν. Τρίμις, πάει μέχρι μέσα. Μπαλά, είναι για τους All Blacks. Ο Δημητρόπουλος, ο Μητσόνης είναι σπάρκου της ο τελευταίος. Τσαλουκίδης οργανώνει την επίθεση. 4-24 ακόμα για το τέλος. Δύο βόλες για τον Τσαλουκίδη. Ενώ τώρα έχουμε το time out. Στη γραμμή ο Τσαλουκίδης εκτελεί την πρώτη στατοχήση. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη μέσα. 40-33. Τρίμις από τα αριστερά, πάει μέχρι το τέλος. 42-33. Τσαλουκίδης εκτελεί μπροστά από τον Δημητρόπουλο. Τρίμις κατεβάζει, 3-50 ακόμα. Κρατάει τρίμις, αφήνει στον Μιστάκα, έχουμε βήματα. Κρατήσει ο All Blacks, όχι για πολύ. Καθώ θα κάνει το κλέψιμο ο Δημητρόπουλος, η μπάλα κατέληξε εκτός. Είναι για ποιον να δούμε. Για τους Νεβερκούπεν. Ταλετζάς. Παίρνει ο Τρίμις. Επιθετικό φάουλο από τον Δημητρόπουλο. Άπλωσε αντικανονικά εκεί το χέρι του στον Τσαμαλή. Και ο τελευταίος πήρε το επιθετικό φάουλ. Τσαλουκίδης παίρνει. Θα κάνει βήματα. Να περάσει από τον Τσαμαλή. Θα πάρει το φάουλ. Στη θέση του Τσαμαλή τώρα ο Ελευθερακός.
Δημητρόπουλος. Έχει μπροστά τον Ελευθεράκο, πατάει γερά, σηκώνεται, θα στοχίσει. Προσπαθεί ο Χρονόπουλος για το επιθετικό rebound, καλά δεν θα τα καταφέρει. Η κατοχή είναι για τους μαύρους. Φάουλ τώρα από τον Μουστάκα. Πάμε στον Πατσόγλου. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομάδικα των Νεβερκούπεν. Και έτσι ο Πατσόγλου θα πάει στη γραμμή των βολών. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τους All Blacks. Εκτελεί την πρώτη ο Πατσόγλου, θα στοχίσει. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη, έξω και αυτή. Μάζεται το rebound ο Χρονόπουλος. Βαλέντζας. Επιστρέφει σιγά σιγά η άμυνα των All Blacks, αλλά θα προλάβει ο Βαλέντζας να κάνει το 44-33. Στο συνέντεκα πλέον η Νεβερκούπεν, 2 και 30 ακόμα για το τέλος. Λένε ακόμα μια άμυνα, Χρονόπουλος 2 με 2. Παίρνει ο Τρίμης, έρχεται από τον Τσαλουκίδη. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι ο Τρίμης, 46-33. Από την άλλη πλευρά θα κάνει το, θα πάρει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ ο Σαμαρτής, 46-35. Στους 11 η διαφορά, ευκαιρία για τον Σαμαρτζή να την ρίξει και πάλι στους 10. Άστοχος της τηλεοματική βολή, εξαιρετικό rebound για τους All Blacks. Σαλουκίδης, βήμα πίσω, η εκτέλεση για 3, άστοχος. Εξαιρετικό rebound και καλάθι από τον Σαμαρτζή, 46-37. Τελευταία 2 λεπτά στην αναμέτρηση. Βαλέντζας στον Τρίμη. Δημητρόπουλος πάει προς τα μέσα, απλώνει το χέρι του Ελευθεράκος. 4 δευτερόλεπτα για τους Νεβερκούπεν. Δημητρόπουλος στον Χρονόπουλο για 3 εκείνος, αστοχός. Σαμαρτζής φτιάχνει την πάσα, θα κάνει το λάθος. Δώρο κάνει ο Σαμαρτζής στους αντιπάλους. Βαλέντζας, 1-20 ακόμα. Βαλέντζας κρατάει πάνω του ο Χερβατίδης. Δημητρόπουλος θα στοχίσει, ελευθερά κοστό rebound. Κατεβάζει ο ίδιος. Παρεμποδίζεται, θα γίνει το κλέψιμο από τον Τρίμη. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Τρίμης ξεφεύγει. Βαλέντζας προσποιείται, ανενόχλητος, εκτελεί για 3 στο σιδερό. Ελευθεράκος παίρνει το rebound. Θέλει να ξεφύγει. Θα βρεθεί και στο έδαφος. Η μπάλα είναι για τους Νεβερκούπεν. Τρίμης, 32 δευτερόλεπτα, αγκαλιά με την νίκη Νεβερκούπεν και με την πρόκριση στα play-off. Τρίμης κρατάει, σπαταλάει τον χρόνο. Δημητρόπουλος για 3, θα στοχίσει, επιθετικό rebound του Καρπουσλή. Κατεβάζει ο Τσαλουκίδης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα.
Θα στοχίσει η Καρπούζλης. Παίρνει το rebound. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση. Δεν θα κάνουν επίθεση η Never Coupen, αλλά θα πάρουν και το εισιτήριο για τα play-off μέσα σε πανηγυρισμούς. Νίκη για την Never Coupen. Θα προκριθούν στα play-off, θα πάρουν την τέταρτη θέση στον όμιλο και έτσι θα συνεχίσουν στο τουρνουά. Θα πάνε στο 8-8 από την άλλη. Ο Blacks θα κλείσουν τη σεζόν με ΙΤΑ με ρεκόρ 3-13. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Σπάρτακο. Never Coupen All Blacks 46-37.